Σήμερα επιτέλους στολίζουμε. Όχι, δεν θα χαλάσω φέτος για χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Για βάλτο. Okay. Ένα, δύο, τρία. Γιούπι! Μαμά. Θα αρέσει το μπισκοτάκι. Ναι. Πάντως βγήκαν πέντα νόστιμα. Yeah. Καλημέρα. Σήμερα επιτέλους στολίζουμε. Αργήσαμε λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε ακόμα, έχουμε 20 μέρες τουλάχιστον για τα Χριστούγεννα. Και είναι και τα πραγματάκια που περίμενα από Jumbo, αν είδατε το τελευταίο Jumbo Haul. Οπότε τώρα που τα έχουμε όλα, είμαστε έτοιμοι να στολίσουμε. Όπως σας είπα, φέτος θα στολίσουμε όλοι μαζί, μαζί και με τον Άγγελο. Οπότε δεν ξέρω πώς θα είναι, θα το δούμε στη συνέχεια. Ήδη έχει αρχίσει και πειράζει το δέντρο που έχουμε βάλει από μόνο του. Εδώ είναι το δεντράκι μας, έχει μπει ήδη στη γωνίτσα του. Έχω βάλει και τα χριστουγεννιάτικα να παίζουν στην τηλεόραση. Χαίρομαι πολύ γιατί βλέπω ότι έχει μείνει λίγο από το σπρέι που είχα βάλει πέρσι. Οπότε λογικά και αυτό που θα βάλω το έξτρα φέτος θα μείνει και για του χρόνου. Και ευελπιστώ ότι τώρα με δύο σπρέι θα βγει ακόμα πιο χιονισμένο το δέντρο. Αλλά και να μην βγει δεν με χαλάει, αλλά θα το ήθελα έτσι λίγο πιο λευκό. Πρώτα βέβαια θέλω να κάτσω να ρίξω το χιόνι, χωρίς τον αγγελάκο προφανώς. Να βάλουμε και τα λαμπάκια και να βάλω και τα κλαδάκια που έχω τα έξτρα. Και μετά θα μαζευτούμε όλοι να στολίσουμε, να βάλουμε τις μπαλίτσες. Και μετά σιγά σιγά θα βάλω εγώ μόνη μου και την υπόλοιπη διακόσμηση. Δεν έχω πάρει κάτι καινούριο από ό,τι είδατε φέτος. Έχω ό,τι είχα πέρυσι ακριβώς. Είχα δει κάποια πολύ ωραία διακοσμητικά, αλλά λέω όχι, δεν θα χαλάσω φέτος για χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Του χρόνου, αν έχω κατασταλάξει και κρατήσω ξανά του χρόνου έτσι σε αυτές τις αποχρώσεις στο δέντρο, γιατί κάποιες φορές σκέφτομαι να γυρίσω στο κόκκινο, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Οπότε αν και του χρόνου το κρατήσω ίδιο, θα πάρω και τα ανάλογα διακοσμητικά. Προς το παρόν θα χρησιμοποιήσω αυτά που έχω ήδη. Να το δεντράκι, να σας το δείξω και κανονικά. Έχω πάρει και αυτό το υπέροχο φούστα, δεν ξέρω πώς το λένε ακριβώς αυτό από κάτω. Την είχα πάρει πέρσι αυτή τη βάση βασικά. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μπει πριν στήσεις το δέντρο, γιατί δεν ανοίγει να μπει μετά. Εδώ έχω και την μπέμπα και παίζει και μετά θα τη βάλω στο relax δίπλα όσο θα στολίζουμε. Και μιας και σας δείχνω πραγματάκια, ήθελα να σας δείξω και την καινούργια μας παπουτσοθήκη. Η προηγούμενη είχε διαλυθεί, την είχε ρίξει το καλοκαίρι ο Άγγελος κάτω και είχε γίνει κομμάτια, οπότε τώρα αποφασίσαμε να πάρουμε μία καινούργια. Δεν ήταν καθόλου ακριβή, νομίζω ότι πήρα γύρω στα 50 ευρώ και μ' άρεσε πολύ η απόχρωσή της. Και έχει 4 ραφάκια μέσα για να βάλεις τα παπούτσια σου, οπότε είναι μια χαρά. Αυτά προς το παρόν, πάω να κάτσω να φάω το πρωινό μου, γιατί ακόμα δεν έχω κάτσει να φάω. Έχει πάει κιόλας κάπου ο Θάνος, οπότε όταν γυρίσει θα μου φέρει και ένα καφεδάκι να πιω. Και θα τα πούμε κατευθείαν σε λίγο, όταν θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το στόλισμα. Thank you.
Είναι έτοιμο. Καταφέραμε και στολίσαμε. Σίγουρα δεν είναι το πιο καλά στολισμένο δέντρο, αλλά έχει σημασία ότι το κάναμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια. Τώρα δεν ξέρω τι πλάνα έχω τραβήξει. Ελπίζω να έχουν βγει καλά. Και μου αρέσει πάρα πολύ φέτος που έβαλα τη γυρλάντα εδώ στη σκάλα. Βέβαια είναι λειψή, οπότε του χρόνου θα δω να πάρω μια πιο ωραία γυρλάντα. Αλλά αυτά τα φωτάκια τα αγάπησα. Είναι το έξτρα θερμό που έχει στα τζάμπο φέτος, που είναι καινούρια. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ζεστό χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εδώ που σας είπα, χρησιμοποίησα τα περσινά διακοσμητικά που είχα. Βέβαια μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό το κράτησα από τη φθινοπορεινή διακόσμηση γιατί θέλω να το κάψω. Δεν το έχω κάψει ακόμα, αλλά ταιριάζει κιόλας. Αυτό έχει και λαμπάκι, απλά δεν έχουμε βάλει μπαταρίες. Εδώ έχω βάλει στη μέση αυτό το οποίο πέρσι το είχα στο κέντρο του τραπεζιού, αλλά φέτος έχω βάλει κάτι άλλο, οπότε το έβαλα εδώ. Και αυτό το Merry Christmas που μου αρέσει πάρα πολύ, το είχαμε πάρει από το Μήλο των Κροτικών. Και εδώ στο τραπέζι έβαλα αυτό το χριστουγεννιάτικο που μου το πήρανε δώρο στη γιορτή μου. Ευτυχώς ήταν μικρό το γλαστράκι και χώρισε και το έβαλα μέσα σε αυτό και δείχνει πάρα πολύ όμορφο. Από κάτω έχω το μαρμάρινο το δίσκο και έχω βάλει και το ελαφάκι εδώ όσο ζει, γιατί πάει και το παίρνει συνέχεια ο Άγγελος. Και έχω βάλει και το runner το χριστουγεννιάτικο. Και μπορώ να πω ότι δεν με χαλάει καθόλου έτσι το κόκκινο σαν πινελιά. Στην κουζίνα εντάξει δεν έκανα κάτι τρελό, έβαλα μόνο την πετσετούλα τη χριστουγεννιάτικη. Και πρόσθεσα και εδώ τον Άγιο Βασίλη, βέβαια θέλω να βγάλω τα μανιταράκια νομίζω, γιατί τώρα έχει γεμίσει αρκετά. Αλλά μου αρέσει έτσι σαν πινελιά να έχει έναν Άγιο Βασίλη και εδώ. Και επειδή είχα και αυτά τα δύο, τα οποία δεν τα έβαλα κάπου αλλού γιατί είχαν γεμίσει, έχω αυτό εδώ που είναι με τα τραγουδάκια που μου αρέσει πάρα πολύ και το έβαλα προς το παρόν πάνω στην καινούργια μας παπουτσοθήκη. Μιας και είναι και αυτή κοντή πλέον και μπορείς να βάλεις από πάνω πράγματα. Και έχω και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ που βάζεις κεράκι και γυρνάνε τα αγγελάκια γύρω-γύρω. Και είναι και ο κουμπαράς που εντάξει δεν κολλάει πάρα πολύ, αλλά δεν ήθελα να τον φυλάξω γιατί τον χρησιμοποιούμε κιόλας. Αλλά τουλάχιστον έχει μια διακόσμηση και εδώ. Έχει πάει σχεδόν απογευματάκι, σε λίγο θα ξυπνήσει και ο αγγελάκος και λέω να φτιάξουμε μπισκοτάκια gingerbread. Έτσι για να ολοκληρώσουμε τη χριστουγεννιάτικη μας μέρα. Οπότε λέω να ξεκινήσω να φτιάξω πρώτα το μείγμα για να βγάλω μετά τα και να φτιάξουμε σχεδιάκια. Και λέω να δοκιμάσω κιόλας το στυλό αυτό που πήρα από Jumbo, να δοκιμάσουμε να ζωγραφίσουμε από πάνω με γλάσο, να κάνουμε περιγράμματα κλπ. Πάνω στα σχέδια. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε πάω να ξεκινήσω να το ετοιμάζω και να φτιάξουμε μετά τα σχηματάκια και αυτά όλοι μαζί. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει εδώ τα υλικά. Έχω φτιάξει και το γλάσο για μετά. Εδώ έχω καστανή ζάχαρη, πορτοκάλι, ένα αυγό βούτυρο. Και εδώ έχω βάλει αλεύρι. Βέβαια, τελικά δεν είχα πολύ για όλες τις χρήσεις, οπότε έχω βάλει καλαμποκάλευρο. Ελπίζω ότι θα πετύχει και με αυτό. Και έχω βάλει μέσα κακάο, μείγμα μπαχαρικών. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει αυτό, το pumpkin spice, που τα έχει όλα μέσα. Έχει κανέλα, μοσχοκάριδο, ginger κλπ. Έχω λίγο αλατάκι μέσα και baking powder, νομίζω αυτά. Οπότε πάμε να φτιάξουμε τη ζύμη για να ξεκινήσουμε να πλάθουμε τα μπισκότα μας. Λοιπόν, η ζύμη μου είναι έτοιμη. Θα την αφήσω λιγάκι να ηρεμήσει και μετά θα ξεκινήσουμε να πλάθουμε τα μπισκότα με τον Αγγελάκο. Για δοκίμασε, Αγγελάκο μου. Τ' αρέσει το μπισκοτάκι? Ναι. Yeah. Λοιπόν, ήρθα δίπλα στο δεντράκι μου να σας δείξω τα μπισκοτάκια. Δυστυχώς το στυλό από Jumbo ή όντως δεν κάνει δουλειά ή εγώ κάτι έκανα λάθος. Δεν ξέρω, πάντως δεν έβγαινε. Οπότε προσπάθησα να κάνω απλά με το κουτάλι έτσι κάποια μπισκοτάκια. Βέβαια, κράτησα αρκετή ζύμη για να φτιάξουμε και αύριο. Οπότε μπορούμε να πάρουμε κάτι καλύτερο που να κάνει δουλίτσα για να τα ζωγραφίσουμε. Ίσως αν βρω και αύριο να πάρω κάποια κουπάτ πιο μεγάλα χριστουγεννιάτικα γιατί. Αυτά ήταν λίγο μικρούλια. Πάντως βγήκαν 5 νόστιμα και σίγουρα είναι μια πολύ ωραία σχολεία για τα παιδάκια. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να έχω βάλει και παραπάνω από τα μπαχαρικά γιατί δεν βγήκε τόσο έντονη η γεύση, αλλά δεν με πειράζει γιατί είναι πιο εύκολο να τα φάμε όλοι. Αυτή ήταν λοιπόν η μέρα μας σήμερα. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε κι εσείς όσο κι εμείς. Νομίζω ήταν άκρο χριστουγεννιάτικη και ανυπομονώ πλέον που θα κάθομαι
τα βράδια μου, αλλά και γενικά μέσα στη μέρα μου εδώ στο χώρο κάτω και θα είναι όλα χριστουγεννιάτικα. Κατέβασα πλέον και τις χριστουγεννιάτικες σκούπες, γιατί περίμενα να στολίσουμε για να κατεβάσω και τις σκούπες κάτω. Οπότε πλέον θα πίνουμε και τα ροφήματά μας σε χριστουγεννιάτικη κούπα. Αυτά προς το παρόν, εγώ θα σας αφήσω εδώ γιατί επικρατεί ένα χάος δίπλα μου με τα παιδιά. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια! Yeah. Isn't this how it's supposed to be?